πριν πω στην ουσία του πράγματος, δηλαδή για να μιλήσω για, για τον αγώνα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο κύριο Έλβιο Μάνα για τη μεγάλη νίκη που έκανε πραγματικά εδώ στη Ζάκυνθο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, το ποδόσφαιρο είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν φτάνει να έχεις καλή τακτική, να κάνεις καλό πρέσεκ, να κρατάς καλά την μπάλα. Πρέπει να περιορίσεις και τα ατομικά λάθη. Δυστυχώς για δεύτερο συνεχόμενο μάτς είχαμε την κατοχή της μπάλας 80-20. Κάναμε καλές άμυνες. Σε δύο περιπτώσεις, με ατομικά λάθη, δεν θέλω τώρα να πω προσωπικά σε ποδοσφαιριστές, με ατομικά λάθη, ειδικά στο πρώτο γκολ, ενώ η ομάδα είναι στο βγάλσιμο, κάνουμε λάθος πάση στον χώρο του κέντρου. Τρώμε μια πάσα στην πλάτη του δεξιού μας μπακ. Μπήκε μέσα ο τριανταφυλάκης που είναι ένα καλός παίκτης και τέλειωσε πάρα πολύ ωραία τη φάση. Το δεύτερο γκολ σε οργανωμένη άμυνα, δηλαδή σε μια στιγμένη φάση, δεν βγήκαμε καλά εκεί, δεν πηδήξαμε. Έγινε ένα τραγικό λάθος και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Από εκεί πέρα ξέραμε και εμείς ότι θα αντιμετωπίσουμε μια σκληροτράχηλη ομάδα με αμυντικούς προσανατολισμούς. Αλλά όλες οι ομάδες της Ζάκυνθος έτσι θα έρθουν. Εγώ έχω τη φιλοσοφία η ομάδα να παίζει πάντα. Το θέμα είναι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Το κάναμε μέσα στο ΡΟΦ, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν δείτε σήμερα και το αποτέλεσμα, μόνο από εμάς έχει χάσει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Αισθάνομαι μεγάλη πικρία, γιατί 4 μήνες εδώ έχουμε δουλέψει πάρα πολύ να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Να κερδίζουμε και να χαίρεται και ο κόσμος. Πρέπει να ενδεχομένως εγώ πρώτα να σκεφτώ κάποια πράγματα, να αλλάξω κάποια πράγματα, να πάμε για το αποτέλεσμα, γιατί στην Ελλάδα ο προπονητής είναι πάντως ένα τεντωμένο σκηνή και δυστυχώς ο κόσμος και όλοι βλέπουν το αποτέλεσμα. Το να παίζεις ωραία δεν φτάνει. Εμείς παίξαμε ωραία σήμερα, αλλά χάσαμε με ένα καθαρό σκορ, όπως προείπα, 2-0 από μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα. Όπως και θέλω να κάνω ιδιαίτερη μία, γιατί μια ομάδα για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα, και επειδή πάντοτε εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου, να κάνω ιδιαίτερη μία για το τερματοφύλακα που είναι 40 χρονών του Σοκράτη Κωνσταντίνου, που πραγματικά όταν σε 2, 3, 4 περιπτώσεις εκεί που είναι να ισοφαρίσουμε, κρατάει την ομάδα σε μια διπλή απέκρουση εκεί, ξαναχάνουμε ευκαιρία και σε κόντρα επίθεση στο κόρνερ τρώμε το 2-0. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω κουράγιο να συνεχίσω. Πρέπει κάποιοι να ηρεμήσουν. Κάποιοι να ηρεμήσουν και να σταματάνε να πυροβολάνε αυτήν την ομάδα. Πρέπει να τα πω. Γιατί είμαι εδώ τόσο καιρό και δεν μιλάω για αυτό το θέμα. Πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα έμπρακτα κάποιοι. Να τη βοηθήσουν έμπρακτα. Και αν είναι να φταίει ο προπονητής, να την πληρώσει ο προπονητής. Αν είναι φταίει κάποιον να την πληρώσει. Αλλά να τη βοηθήσουν την ομάδα. Όχι μόνο για λόγια. Έχουμε χορτάσει από λόγια. Έχουμε κάποια πράγματα, φτάνουμε στα όρια μας. Δυστυχώς σήμερα παίξαμε ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, αλλά χάσαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να συνεχίζουμε. Πρέπει να κοιτάμε την Άιντρακτ και να κερδίζαμε το ίδιο το σας έλεγα. Συγχαρητήρια και μια ακόμα φορά. Χαίρομαι που είμαι δίπλα σας, γιατί παίξατε στην ομάδα της πόλης μου 2 χρόνια και την τιμήσατε. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που σας αντιμετώπισα απέναντι σαν προπονητής. Καλή συνέχεια. Έκανες καμία ερώτηση? Εγώ ήθελα σε εσάς, κύριε Μανταφίνη, θεωρείτε ότι μετά τη σημερινή εικόνα της ομάδας η Ζάκυνθος θα έχει πρόβλημα στους εντός έδρας αγώνες? Στους εντός έδρας, εννοώ δηλαδή για να διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες, γιατί όπως είπατε οι αντίπαλες ομάδες θα έρχονται, ας πούμε. Όπως είπε και ο συνάδελφος προπονητής, ξέρουμε ότι είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πίεση, που προσπαθούμε να βγούμε από τα πλάγια, από τον άξονα. Δυστυχώς σήμερα βρήκαμε μια καλοδουλεμένη ομάδα στο αμυντικό κομμάτι. Πιστεύω αν συνεχίσουμε έτσι και δεν είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί πέρα από το να παίζεις μπάλα πρέπει να την βάζεις και στα δίχτυα. Και να περιορίσουμε τα ατομικά μας λάθη. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να κάνεις καλή τακτική, ομαδική, είναι και τα ατομικά λάθη. Που είναι βασικό, είναι μονομαχίες, είναι οι πάσες, είναι τα κοντρόλ. Είναι όλα αυτά συνδέονται το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο να παίξουμε 11 μαζί. Άμα ο άλλος κάνει ατομικό λάθος, πιστεύω ναι, θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό και είπα ότι μήπως πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό επειδή δεν έχουμε το εύκολο γκολ, να λειτουργήσουμε κάπως διαφορετικά. Βέβαια αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή, είναι σκληρή μέρα για μας. Έχουμε πάρα πολύ στεναχωρημένους, γιατί είναι δεύτερο άσχημο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ στεναχωρημένους και γιατί πραγματικά την πιστεύω πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Δεν αξίζει να έχει 2 ήττες και με καθαρό σκορ. Βάση περιπτώσει, θα βρω τα κουράγια τουλάχιστον εγώ να συνεχίσω και να προσπαθήσω περισσότερο. Εφόσον με το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κύριε Μαγκαθίνη, επειδή πλησιάζει αυτή τη στιγμή η μεταγραφική περίοδος, μένουμε σε λίγο καιρό, δεν έχει ομάδα αγώνα στην επόμενη αγωνιστική, έχει ρεπό. Άρα τελείωσε το 2011 αγωνιστικά για τη Ζάκυνθο και το 2012. Επειδή έχει την αγωνιστική περίοδο
τον επόμενο χρόνο και μεταγραφική περίοδο, τι μπορούμε να περιμένουμε στο μεταγραφικό παζάρι και πώς θα είναι η ομάδα του 2010. Ελπίζω η ομάδα να μείνει το 80% από το υπάρχον υλικό. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Πρέπει να μιλήσουμε με τη διοίκηση, να δούμε όλους τους παραμέτρους. Βασικό κομμάτι είναι το οικονομικό κομμάτι. Και εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες, μπορεί να γίνει κάτι. Αν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τις μεταγραφές. Έχουμε 20 μέρες μπροστά μας να δουλέψουμε για το άλλο παιχνίδι. Βέβαια, είναι οι διακοπές, θα είναι μεγάλο διάστημα πάλι για μας. Είχαμε ρυθμό, έπρεπε να παίξουμε. Κανονικά τώρα μας έτυχε να έχουμε το ρεπό, έτσι είναι το πρωτάθλημα, είναι μικρό το πρωτάθλημα. Δυστυχώς αυτή την ήττα ελπίζω να μην την πληρώσουμε. Φέραμε 3 βαθμούς εκτός και τους πατσίσαμε σήμερα. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε κερδίσει ένα μάτς στην έδρα μας, αυτό που είχαμε. Και είναι, έχω φύγει από την ερώτηση που μου έκανες, αλλά επανέρχομαι, είναι πλήγμα για μας η σημερινή ήττα. Μία ερώτηση θέλω εγώ στον κύριο Μάνα. Κύριε Μάνα, σήμερα η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Έχετε οριοθετήσει στόχους. Η ομάδα έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό φέτος? Κοιτάξτε, το ξεκίνημα της ομάδας μας ήταν ότι παραγωγή, όπως και εμείς, όπως και η Ζάκη, το ξεκίνησαν πολύ δύσκολα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τρώγοντας και βλέποντας, τώρα έχουμε τη μεταγραφή περίοδο. Θέλουμε κάποιες ενισχύσεις για να μπορούμε να καλυτερέψουμε. Να μπορούμε να κρατάμε το σώμα του παραποστά. Το στόχος παραμένει ίδιος. Παραμονή. Παραμονή. Ερχόμαστε από μια μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα από β' εκεί βρέθηκε στην τέταρτη κατηγορία. Και τώρα προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα καλό πρωτάθλημα. Αλλά ο σκοπός είναι η παραμονή.